Ο καιρός διαφοροποιείται από το κλίμα. Άλλο καιρός και άλλο κλίμα. Το κλίμα ασφαλώς είναι ένας όρος ο οποίος απευθύνεται σε στατιστικά μεγέθη, δηλαδή σε μια αλλαγή μακροπρόθεσμη περίπου στα 30 με 50 χρόνια. Έτσι. Είναι ένας στατιστικός μέσος όρος που αποδίδει τις αλλαγές και τις παραμέτρους του κλίματος, της θερμοκρασίας, των βροχοπτώσεων και όλα αυτά. Οι αλλαγές στον καιρό είναι απρόβλεπτες. Άλλωστε γνωρίζετε πολύ καλά ότι η καλύτερη πρόβλεψη σήμερα είναι μέχρι 3 μέρες, έτσι, όχι παραπάνω. Σωστά το λέτε εσείς. με βάση αυτό που λέτε, ξέρετε, ναι, και έχετε μετάσχει στο δημόσιο διάλογο, πρέπει να πω, όχι τώρα, 10-12 χρόνια πίσω, να μην πω και πιο πάνω. Περισσότερο. Μάλιστα. Ασχολούμαι γενικώς με τις μετρήσεις πεδίου από το 1992. Μάλιστα. Πείτε μου λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση που ιδίως τους τελευταίους μήνες έχει έρθει στο προσκήνιο με έναν εμφατικό ηχηρό τρόπο. Φαντάζομαι ότι δεν είστε κατά του να ανοίγει μια συζήτηση. Αλλά σχεδόν, μάλιστα, με ένα μονοπλευρό ύφος και στυλ. Γιατί κατά τη γνώμη σας? Κατά τη γνώμη μου, εδώ και πάνω από μια 20ετία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατακλείζονται μόνο από μια και μοναδική άποψη. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, πόσες φορές έχω επιχειρήσει την τελευταία δεκαετία να εκθέσω τις απόψεις μου και μαζί με συναδέλφους, πανεπιστημιακούς άλλους, σε διάφορες εφημερίδες στον τύπο, και αρνούνται να δεχθούν ορισμένες διαφορετικές απόψεις. Άλλωστε αυτά είναι καταγεγραμμένα με όλη την επικοινωνία με τις εφημερίδες και όλα τα μέσα. Άρα, κατά τη γνώμη σας, δεν έχουμε κλιματική αλλαγή? Κλιματική αλλαγή υπήρχε και θα υπάρχει. Η μεταβολή του κλίματος αποτελεί μια νέα αέναη φυσική διαδικασία εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Έτσι. Ο όρος κλιματικής αλλαγής σήμερα μπορεί να αποκλειστεί, κατά τη γνώμη μου, από το λεξιλόγιο της επιστήμης ως πλεονασμός, περιπτωλογία. Είναι ένας ασαφής όρος. Να φανταστείτε ότι στην επιστήμη υπάρχει μόνο το κλίμα, και η επιστήμη σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλα τα τμήματα, είναι ο όρος κλιματολογία. Η λέξη αλλαγή είναι σύνθετη με την έννοια του κλίματος. Και όχι, η κλιματική αλλαγή είναι μια επιστήμη. Καταλαβαίνετε τι λέω? Παρ' όλα αυτά, στο λεξιλόγιο των περισσότερων ανθρώπων έχει παρισφρήσει με έναν τρόπο αρνητικό και βασικός υπέτειος οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, οι μετρήσεις που λένε ότι κάνουν επιστήμονες, οι ανακοινώσεις το 99% τόσο το υπολογίζουν πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ινστιτούτων, ότι η αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον έχει δημιουργήσει. Τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει. Ταχύτητα. Είναι καθημερινά που ακούμε κάθε μέρα. Έτσι, κάθε μέρα. Θα σας πει κάποιος, καλά, εσείς κύριε Αλεξανδρή, και όσοι υποστηρίζετε ότι έχουμε κλιματική αλλαγή, αλλά όχι έτσι όπως περιγράφεται, δεν βλέπετε την ανθρώπινη παρέμβαση πάνω στο περιβάλλον, στη γη, στην ατμόσφαιρα και τις συνέπειες καταστροφικές? Ζήτε αλλού, θα σας πει κάποιος. Η κλιματική αλλαγή, έτσι όπως αναφέρεται, είναι μια αόριστη έννοια. Είναι ένας υποθετικός διαλογισμός που έρχεται μέσα από μοντέλα. Να γνωρίζετε κάτι, ότι όλες οι μετρήσεις δεν είναι μετρήσεις αυτές που αναφέρονται στις μεταβολές του κλίματος. Να μιλήσω συγκεκριμένα για τα τελευταία 100 χρόνια τη θερμοκρασία. Προέρχονται από μοντέλα, ακόμα και οι μετρήσεις του παρελθόντος. Γίνονται γεννήτριες δεδομένων που κάνουν ένα υπερβολικό interpolation, μια παρεμβολή σε σταθμούς οι οποίοι μπορεί να πέχει ο ένας από τον άλλον πολλά χιλιόμετρα ο ένας από τον άλλον. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να αποδοθεί ο μέσος όρος του κλίματος, και ούτε να συγκριθούν μετρήσεις οι σημερινές που έχουμε και τους δορυφόρους τα τελευταία 70 χρόνια με μετρήσεις πριν από 100 χρόνια. Έτσι. Θα μπορούσα να σας αναφέρω και ένα συγκριτικό παράδειγμα, το οποίο συμβαίνει μέσα στη χώρα μας, στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Υπάρχουν μετρήσεις. Εγώ θα μιλήσω με μετρήσεις. Δεν μιλάω ούτε με μοντέλα ούτε με υποθετικούς διαλογισμούς. Έτσι. Στις 28 Σεπτεμβρίου του 1880, μιλάω για 134 χρόνια πριν. Έτσι. Ο δεύτερος διευθυντής του Αστεροσκοπείου Αθηνών, και θέλω να βάλω μια παρένθεση ότι ο σταθμός του Αστεροσκοπείου Αθηνών είναι ο μοναδικός στη χώρα που έχει συνεχόμενες μετρήσεις από τη δεκαετία του 1870, έτσι. Έχει σημασία αυτό που λέτε, ναι, ναι. Έχει απόλυτη σημασία, αλλά είναι και η μοναδική περίπτωση ίσως στον πλανήτη που θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε παλιές μετρήσεις με τις σημερινές. Αυτό που θα σας πω μπορείτε να το διαπιστώσετε κάλλιστα, διότι είναι δημοσιευμένο, ψάχνοντας να βρούμε δεδομένα από το παρελθόν, έτσι, ότι ο δεύτερος διευθυντής, ο Ιούλιος Σμιθ, από το Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γερμανός ουσιαστικά, είχε απαντήσει το 1880, στις 28 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, στο αριθμό φύλλο 196 του Δελτίου της Εστίας τότε, το οποίο είναι στο αρχείο της Βουλής, έτσι οποιοδήποτε μπορεί να το δει. Έλεγε, για να σχηματίσει κανείς γνώμη για το χαρακτήρα του καιρού για μια περίοδο του έτους, είναι αναγκαίο να συμβουλευτεί στοιχεία συνεχών παρατηρήσεων, που φυσικά βρίσκονται μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής, επισημένο, έτσι, τα οποία είναι τα μόνα ικανά να μπορούν να δώσουν μια οριστική εξήγηση αυτού του ζητήματος, γιατί και την εποχή εκείνη είχαν διαμαρτυρηθεί για ζέστες, για καύσονες, και αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο που επαναλαμβάνεται πάντα, απλούστατα είναι πιο έντονο τώρα που έχουμε όλα τα μέσα, δορυφορικές εικόνες, δορυφορικές μετρήσεις, και γίνεται καθημερινό, έτσι. Οι αποφάσεις λοιπόν είναι γνώμες και συμπεράσματα που στηρίζονται ως επιτοπλίσεων στην ελλειπνή μνήμη, είχε απαντήσει ο Ιούλιος Σμιθ τότε, έτσι. Και αναφέρω για δεδομένα που είχαν συμβεί για μια δεκαετία από το 1870 μέχρι το 1880, που σε αυτό το φύλλο αποτυπώνονται οι απόλυτες ελάχιστες θερμοκρασίες για τους καλοκαιρινούς μήνες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, έτσι, από το αστεροσκοπείο. Την εποχή εκείνη ο πληθυσμός, να σας πω, ήταν 65.500 με την απογραφή του 1879. Γύρω από την Ακρόπολη και σε όλο το λεκανοπέδιο υπήρχαν, μάλιστα υπάρχει εικόνα που βόσκουν πρόβατα στην Διονυσίου Αεροπαγίτου, που δεν υπήρχε καν ο δρόμος, καταλαβαίνετε. Σας το λέω αυτό σημαντικά, γιατί από αυτά είναι από γεγονότα τα οποία είναι αποτυπωμένα, έτσι. Σήμερα πήρα τέτοια δεδομένα, αφού αναφέρονται αναλυτικά αυτές οι μετρήσεις, οι οποίες μάλιστα θα μπορούσαν να ελεγχθούν και τους στέλναν και στη Γερμανία για να ελεγχθούν, έτσι, από τα όργανα τα τότε, τα μεγιστοβάθμια και λαγιστοβάθμια θερμόμετρα, που πραγματικά είχαν μεγάλη ακρίβεια τότε, έτσι, από τότε δηλαδή. Θέλω να σας πω σύγκριση. Εγώ πήρα τη δεκαετία μαζί με τους συνεργάτες μας από το 2006 μέχρι το 2015, που αποτυπώνονται οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες απόλυτες και μέγιστες, και οι ελάχιστες που παρατηρούνται στο λεκανοπέδιο με τα σύγχρονα όργανα, και τα συγκρίνω με τη δεκαετία του 1870-1880, έτσι. Και μιλάω για την εποχή 2006 σήμερα με 2015. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα? Μπορεί να το ελέγξει οποιοδήποτε, γιατί τα στοιχεία υπάρχουν στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ότι η διαφορά θερμοκρασίας στις απόλυτες ελάχιστες, στη δεκαετία την τωρινή, τη σημερινή, από το 2006 έως το 2015, η θερμοκρασία είναι κατά μέσο όρο από τις απόλυτες τιμές, συγκριτικά αντίστοιχα με κάθε μήνα. Τον Ιούνιο είναι 1,13. Μηδέν διαφορά τον Ιούλιο, 0,4 διαφορά τον Αύγουστο. Έτσι. Μάλιστα. Λέω τις διαφορές των μέσων απόλυτων θερμοκρασιών. Από το 1130, συγκρίνω τη δεκαετία 134 χρόνια πριν. Μάλιστα. Με τη σημερινή. Άρα, κύριε Αλεξανδρή, θα έρθω. Θα σας πω και κάτι άλλο. Να δείτε δηλαδή πώς διαφοροποιείται. Στις μέγιστες θερμοκρασίες είναι τον Ιούλιο 1,6, που είναι ο θερμότερος μήνας και στην Ελλάδα, έτσι, 1,6 υψηλότερη αυτή τη δεκαετία, την πρόσφατη, και 1,2 τον Αύγουστο. Παρατηρήστε ότι τον Ιούνιο, επισημαίνω, ότι ήταν 3,1 βαθμούς Κελσίου μεγαλύτερη. Και ξέρετε για ποιο λόγο?
Αυτό το διαπιστώνουμε από την εισαγωγή φορτίου ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιούνται στα κλιματιστικά. Ξέρετε ότι Ιούνιος είναι η εποχή των εξετάσεων που κανένας δεν πάει διακοπές. Οπότε η διαφοροποίηση γίνεται από το θερμικό φορτίο, το οποίο βγάζουν στην ατμόσφαιρα ένας θερμικός ρήπος ουσιαστικά. Έτσι, 5,5 εκατομμύρια κλιματιστικά μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Συγκρίνεται λοιπόν ανεξάρτητα που δεν βάζουμε θερμικές νησίδες και όλα αυτά. Εκείνο που έχω να επισημάνω στη συγκεκριμένη η σύγκριση αυτών των δεδομένων της δεκαετίας με τα αντίστοιχα πρόσφατα δείχνουν παρά τις κοσμογονικές αλλαγές που έχουν επέλθει στο λεκανοπέδιο της Αττικής ότι η φυσική δυναμική του κλιματικού συστήματος τίνει να ισορροπήσει κάθε αποκλίνουσα μεταβολή. Δηλαδή ο καιρός μπορεί να ο καιρός, το κλίμα από μόνο του, οι φυσικές διεργασίες μπορούν να ισοσταθμίσουν οποιασδήποτε αλλαγές στο περιβάλλον. Και φανταστείτε ότι μιλάμε για ένα λεκανοπέδιο που έχει τσιμεντοποιηθεί. Λέω, άλλο θερμικό φορτίο αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Μιλάμε. Παρόλα αυτά, το εύκρατο του απίστευτου κλίματος του Αττικού είναι αυτό που τη διασώζει. Όμως θέλω να έρθουμε στο σήμερα, να επιμείνω λίγο εγώ. Με συγχωρείτε. Και αυτό που λένε επιστήμονες. Ότι 40 χρόνια, 30-40 χρόνια τώρα διάγουμε την πιο θερμή και θα έρθουν και χειρότερα. Θα έρθει η περίοδος της ερημοποίησης. Λιώνουν οι πάγοι στον αρκτικό και ανταρκτικό κύκλο. Υπάρχει ατμοσφαιρική ρήπανση στο θερμόμενο του θερμοκηπίου. Η αλόγιστη εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος. Αυτά. Όλα αυτά είναι μέσα σε μια περιγραφή η οποία έχει ξεκινήσει από το 1972 περίπου έτσι. Ήδη έχει οργανωθεί όλη αυτή η ιστορία από το 1972 όπου και το 1992 όπου έγιναν το Ρίο, όπως ξέρετε, που υπογράφηκαν από 136 χώρες, αν θυμάμαι, υπογράψαμε και εμείς αυτή τη σύμβαση για την αλλαγή του κλίματος και για αυτό που πρόκειται να έρθει. Δηλαδή ήταν μια προδιαγεγραμμένη ουσιαστικά ιστορία, έτσι. Να σας πω κάτι. Όλα ξεκίνησαν, όπως σας είπα, το 1972 στη διάσκεψη του ΟΗΕ που έγινε για το περιβάλλον στη Στοκχόλμη, που διατυπώθηκε αυτό το μανιφέστο ότι οι πόροι της γης αποτελούν κοινή κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας και ότι ο πλανήτης αντιμετωπίζει την καταστροφή αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτό είχε προβλεφθεί από το 1972, όπως είχαν αναφερθεί. Τώρα, όσο αφορά το διοξίδιο, αν θέλετε να αναφερθώ σε αυτό το ζήτημα, αποτελεί το 0,04% στιαίας σύνθεσης της ατμόσφαιρας. Μιλάμε ότι τα τελευταία 60 χρόνια από μετρήσεις, το μοναδικό ουσιαστικά ιστορικό σημείο όπου είναι στο Μάουνα Λόα πάνω στο ηφαίστειο στη Χαβάη, έτσι, έχουμε τις μοναδικές συνεχόμενες μετρήσεις διοξιδίου του άνθρακα. Να φανταστείτε ότι στα τελευταία 60 χρόνια η μέση αύξηση ανά έτος σε ποσοστό της εκατοστιαίας σύνθεσης της ατμόσφαιρας είναι 0,00015%, που σημαίνει ότι 2,5 μόρια διοξιδίου του άνθρακα προστίθενται στο 1 εκατομμύριο μόρια της ατμόσφαιρας. Έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές από ανθρώπους που έχουν την αντίθετη άποψη ότι το διοξίδιο φέρνει τις καταστροφικές συνέπειες, την υπερθέρμανση στον πλανήτη και όλα τα σχετικά, να μου εξηγήσουν πώς αυτή η ποσότητα μπορεί να αλλάξει όλο το παγκόσμιο κλίμα. Να σας πω κάτι. Εκείνο που δεν αναφέρουν ποτέ είναι ότι το διοξίδιο του άνθρακα δεν αποτελεί το κύριο αέριο του θερμοκηπίου. Να φανταστείτε ότι ο υδρατμός που είναι στην ατμόσφαιρα και μπορεί να έχει και προέλευση ασφαλώς ανθρωπογενή. Έτσι. Να φανταστείτε ότι η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος στην Αμερική το 2009 επεδίωξε να κατατάξει τους υδρατμούς ως ρήπο. Γιατί φυσικά ότι καταλογίζεται σαν ρήπος του διοξίδιο είναι ακριβώς αυτό που θα μπορούσε να καταλογιστεί και ο υδρατμός.
Αυτό έχει, δεν έχει μόνο θεωρητική, έχει και πρακτική βάση, έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ρήπο δύο φυσικά αέρια. Να φανταστείτε ότι ο υδρατμός βρίσκεται στην ατμόσφαιρα 60 φορές από 40, γιατί κυμαίνεται η συγκέντρωση των υδρατμών στην ατμόσφαιρα. Ναι, ναι. Έτσι. Η πιο μεγάλη βέβαια συγκέντρωση και η πιο ουσιαστική που επιδρά στο κλίμα του πλανήτη είναι στους τροπικούς, στον ισημερινό εκατέρθον, κάτω και από πάνω. Έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι υδρατμοί είναι ένα κυρίαρχο αέριο του θερμοκηπίου που το αποδέχονται όλοι, όλα τα πανεπιστήμια, σε όλα τα πανεπιστημιακά βιβλία θα το δείτε, στις σημειώσεις και σε όλες τις δημοσιεύσεις, ότι συνεισφέρουν τουλάχιστον στο 90% στο φυσικό του φαινόμενο του θερμοκηπίου στον πλανήτη. Και οι εκπομπές τους κατά τη διάρκεια πολλών ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, όπως είναι η καύση, ας πούμε, των καυσίμων. Η καύση βγάζει διοξείδιο και νερό. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Έτσι. Άρα δηλαδή, όπως μπορεί να χαρακτηριστική, θα ήταν τρελό φυσικά να θεωρήσουμε, και αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να περάσει, να μπει στο χρηματιστήριο ρήπων ο υδρατμός. Μπήκε όμως το διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα το βάζουν. Μάλιστα. Πείτε μου, μισό λεπτό όμως. Μισό λεπτό, κύριε Αλεξάνδρη, γιατί εγώ θέλω να είμαι και με εσάς καχυπόπτος. Θα σας πει κάποιος, εδώ ολόκληρη η κυβέρνηση στη Βραζιλία του Μπολσονάρο τώρα έχει δώσει εντολή, μπέστε μέσα στα δάση, τα τροπικά, καύτε τα, διώξτε και τους θαγενείς, εξοντώστε τους και εκμεταλλευτείτε τα. Θέλετε να μου πείτε ότι αυτό δεν είναι σε βάρος του περιβάλλοντος? Ασφαλώς. Οι ρήποι στις θάλασσες από τα μεγάλα τάνκερ και τα ατυχήματα δεν είναι σε βάρος. Δηλαδή, είναι ο λόγος. Ναι. Όλη η δραστηριότητα για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτά τα σημεία. Άρα ποια είναι η στόχευση εδώ και 30-40 χρόνια κατά τη γνώμη σας? Τι κρύβε? Εγώ θέλω να καταλάβει ο κόσμος τελικά πού είναι το πρόβλημα. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν βλέπετε τις εικόνες που λιώνουν οι πάγοι στον Αρκτικό και τον Ανταρκτικό κύκλο. Ναι, αυτές τις εικόνες που βλέπουμε θα έπρεπε και πριν από 200 και 100 χρόνια, εάν δεν υπήρχαν οι δορυφορικές τηλεοράσεις και τα εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα που φωτογραφίζουν κάθε στιγμή γύρω μας σε οποιοδήποτε γεωγραφικό πλάτος του πλανήτη, θα έβλεπαν το ίδιο πράγμα. Άρα δεν διαφωνεί. Ναι. Δεν διαφωνεί. Μάλιστα. Ούτε διαφωνείτε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει το ρόλο του στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος? Για μένα το ουσιαστικά ο ρόλος του είναι, παίζει ασφαλώς, όχι στην αλλαγή του κλίματος, απλούστατα στην κακή χρήση του περιβάλλοντος, του φυσικού περιβάλλοντος. Το να δημιουργείς καταστροφικά θέματα, παραδείγματος χάρη, υπεραντλήσεις, είναι ένα σημαντικό θέμα που δεν προέρχεται από την κλιματική αλλαγή. Η ερημοποίηση, παραδείγματος χάρη, μπορείς να πεις ότι αν κάνεις μια ανεξάντλητη άντληση σε μια περιοχή όπου μπορείς να τραβήξεις μέχρι θαλασσινό νερό, δηλαδή ουσιαστικά ο φακός θάλασσας χωρεί μέσα και να ποτίζεις με αυτό, υποβαθμίζεις τα εδάφη σου. Σωστά. Δεν φταίει όμως η κλιματική αλλαγή. Αυτό το φαινόμενο, ειδικά και στην Ιεράπτρα, σε πολλά σημεία, είναι γνωστό, δεν είναι κάτι. Είναι και η ειδικότητά σας, αλλά λέτε ότι μην τα ρίχνουμε όλα στην αλλαγή του κλίματος. Τι παίζεται λοιπόν πίσω από αυτό κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, όλη αυτή η διαδικασία, όλα έχουν ξεκινήσει. Εάν παράδειγμα, λίγοι γνωρίζουν τον Strong, ο οποίος τα τελευταία 45 είχε αναμφισβήτητα τη μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια πολιτική σκηνή από τον οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο τότε. Ο Strong, αν και πέθανε τώρα μετά την διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα που είχε γίνει, ήταν ο κύριος υποστηρικτής της υπερθέμασης του πλανήτη και διετέλεσε επικεφαλής περιβαλλοντικής υπηρεσίας του ΟΗΕ. Έτσι, αυτό είναι ένας προγραμματισμός. Ουσιαστικά το green bagging, όπως το λέμε, έτσι, είναι το αίτιο, καθώς βάζουμε το ρήπο, το διοξίδιο του άνθρακα μέσα στο χρηματιστήριο. Άρα δεν βρισκόμαστε σε κλιματική κρίση υπερθέρμανσης του πλανήτη συνέπεια αυτής κλιματικής κρίσης? Κοιτάξτε, πολλοί όροι για το κλίμα θα βρεθούν και θα αλλάζουν. Ναι. Καταλαβαίνετε. Ας πούμε, η υπερθέρμανση του πλανήτη έγινε κλιματική αλλαγή, τώρα γίνεται κλιματική κρίση.
το οποίο προϋποθέτει και την κλιματική προσαρμογή. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και όλο αυτό είναι ένα τεράστιο οικονομικό μέγεθος. Να σας πω κάτι. Έχω ασχοληθεί από το 1992 με ερευνητικά προγράμματα που ήταν εντελώς σε διαφορετική βάση. Ενώ ευρωπαϊκά προγράμματα που ήταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, στο Πανεπιστήμιο. Έχω δουλήσει πάνω από 20-25 προγράμματα σε όλο αυτό το διάστημα. Εκείνο που έχουμε διαπιστώσει τώρα είναι ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει πρόγραμμα και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που να μην αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή. Είναι ένα υποθετικός διαλογισμός με μοντέλα τα οποία γίνονται πλέον μέσα στους υπολογιστές και όχι έξω με πραγματικές μετρήσεις πεδίου. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και όλοι οι συνάδελφοί σας επιστήμονες στην ΤΟΥΤΑ, ΝΑΣΑ... Κοιτάξτε, έχουμε συνεργαστεί. Εντάξει, αυτά τα προγράμματα έχουν καταντήσει επιστημονικός τουρισμός. Και καταξοδεύονται εκατομμύρια, δισεκατομμύρια για αυτά τα προγράμματα, έτσι. Mm-hmm. Για να έχουν αυτό το dissemination που λέμε, αυτή τη διάδοση αυτής της ιδέας. Έτσι. Ουσιαστικά δεν έχουν βάση. Γιατί οι συνάδελφοί μου και στο δικό μου πανεπιστήμιο μπορεί να βάζουν σαν το Μαϊντανό την κλιματική αλλαγή και να μπορέσουν να πάρουν ένα προγραμματάκι. Αλλιώς, αν δεν δηλώσεις ανθρωπογενές αλλαγές και τέτοια, πρόγραμμα δεν παίρνεις. Αυτό είναι γνωστό. Το έχουμε δει μέσα από τις καταθέσεις που μου κάνει σε προγράμμα. Άρα, εδώ μου λέτε για μια πολιτική θεοκρατία ουσιαστικά. Όχι αυτό μόνο έχει... θεοκρατία. Μιλάμε, έχει υπερβεί την ιερά εξέταση του Μεσαίωνα. Έτσι, στην Ελλάδα διαχειρίζονται το κλίμα 2-3 άνθρωποι που είναι γνωστοί, δεν τους βλέπετε κάθε μέρα, ας πούμε, στα κανάλια. Έτσι. Και οι όλοι τριγύρω από αυτούς. Εγώ θα σας αναφερθώ για την περιβόητη μελέτη της Τράπεζας Ελλάδος. Θα μιλήσω για την Ελλάδα, έτσι, το 2011. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η πιο ατεκμηρίωτη μελέτη που έχει κατατεθεί ποτέ στα επιστημονικά χρονικά της χώρας. Αποτελεί, για να καταλάβετε, γιατί η ιστορία είναι παλιότερη, ένα κακέκτυπο αντίγραφο της περίφημης έκθεσης του Νίκολα Στέρν, τον ξέρετε, το 2006, η οποία αποτέλεσε και τον μπούσουλα για τη συγγραφή αντιστοίχων μελέτων στις ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, για να διαδώσουμε την ιδέα. Όλες αυτές οι στρεβλώσεις της αγοράς στο πλαίσιο της αλλαγής του κλίματος, έτσι, μέσω δημοσιονομικών πολιτικών, δημιουργούν μια αναποτελεσματικότητα με σημαντικές περιβαλλοντικές και οικονομικές και κοινωνικές πτώσεις. Ξέρετε τι λέτε, κύριε Αλεξάνδρη, τώρα με συγχωρείτε. Ξέρετε το έχω δηλώσει. Έχετε καταλάβει τι λέτε, διότι θέλω να σας πληροφορήσω, αν δεν το γνωρίζετε που το γνωρίζετε, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, στηριζόμενη σε αυτή την έκθεση, έχει ξεχωριστά πολιτικά, ακούστε το λίγο, προγραμματικά ζητήματα για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Ακριβώς. Μάλιστα. Και μας λέει ότι θα εφαρμόσω τον X φόρο στην ενέργεια για να λύσουμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Εδώ τώρα γιατί δέει και συζητήθηκε που πτωχεύει η κλιματική αλλαγή. Εντάξει, αυτή είναι. Κοιτάξτε, μιλάνε άνθρωποι που είναι εντελώς ανίδεοι για αυτά τα θέματα. Και έχουν πάρα πολύ κακούς συμβούλους. Και οι σύμβουλοι είναι παντός καιρού. Σε όλες τις κυβερνήσεις είναι οι ίδιοι. Και θα σας πω κάτι. Εγώ θα σας πω κάτι. Το 2013 νομίζω, σε μια ημερίδα για την ημέρα της μετεωρολογίας, είμαι μέλος της μετεωρολογικής εταιρείας. Είχα και κατέθεσα τις αντιθέσεις μου στον πρόεδρο αυτής της επιτροπής, τον κύριο Ζερεφό. Εντάξει. Τις έχω καταθέσει επισήμως στη μετεωρολογική εταιρεία, την ελληνική, της οποίας είμαι μέλος. Να φανταστείτε, ο πρόεδρος αρνήθηκε να δώσει τις απόψεις μου πάνω στη συγκεκριμένη έκθεση, έτσι, και την οποία μπορώ να σας τις δώσω τις απόψεις μου και τις έχω δημοσιοποιήσει σε όλους. Αρνήθηκε και το Βήμα και πολλές εφημερίδες να τις δημοσιεύσουν. Εγώ μπορώ να σας τις στείλω κιόλας ή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Έτσι. Και μου είπαν, και μάλιστα δεν είπαν ότι έχω λάθος. Ούτε μου απαντήσαν πάνω σε αυτό. Προσπάθησαν να αλλοιώσουν ακριβώς αυτά πράγματα που γράφουν μέσα. Δεν υπάρχουν δεδομένα. Υπάρχουν
δεδομένα στην Ελλάδα και στα 7 διαμερίσματα, 8, 10, πόσα είναι της χώρας, από προβλέψεις μοντέλων. Είναι μοντέλα που αναφέρονται στην έκθεση. Και μιλάμε ότι, και μάλιστα είχε έρθει και κάποτε και ο Στέρν και είχε πει ότι η κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα ήταν καλεσμένος. Mm-hmm. Νομίζω στο βιομηχανικό επιμελητήριο. Σωστά. Θα μας τυχήσει ένα παγκόσμιο πόλεμο. Καταλαβαίνετε. Μιλάμε ότι δεν υπάρχει. Και όσο για το 99% των επιστημόνων, αυτό είναι μια δημοσίευση που έγινε ουσιαστικά σε όλα τα μέσα μαζικής παγκοσμίως από τον Τζον Κουκ, έναν που είναι ένθερμος υποστηρικτής. Έβγαλε ένα άρθρο το 2008, το οποίο ήταν αστείο το άρθρο, έτσι, αν το αναλογιστείτε. Γιατί στην πραγματικότητα οι επιστήμονες για διαφόρους λόγους είναι μοιρασμένοι. Είναι περίπου 50-50. Και οι υπόλοιποι, οι περισσότεροι από αυτούς, είναι παθητικά, γιατί δουλεύουν σε ερευνητικά προγράμματα πάρα πολλά προγράμματα. Άρα, κύριε Αλεξανδρή, αυτό που νομίζω ότι θα ήταν επίγουσα σημασίας, και εδώ σήμερα θα τα ξαναπούμε, θέλω να βάλουμε μια τελεία, είναι να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα στις δύο αντιτιθέμενες σχολές σκέψης επί του θέματος. Κοιτάξτε, οι απόψεις μου, οι δικές μου, επειδή και δημοσίευσε πολλά, όπως και αυτή τη στιγμή μιλάμε και τις λέω τελείως καθαρά, τις απόψεις μου, που είναι δικές μου, θα μπορούσαν να κρυθούν. Και σωστά. Θα μπορούσαν να συζητηθούν σε οποιοδήποτε debate, ασφαλώς. Σωστά. Αυτό δεν το επιδιώκει κανένας. Ήδη έχω αποκλειστεί πολλές φορές επισήμως, αφού έχω προσκληθεί, τελικώς αναβλήθηκε οποιαδήποτε συζήτηση. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα με οποιονδήποτε να τα συζητήσω. Θα σας πω και το τελευταίο για να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή ο νέος κλόνος του ΟΗΕ, ξέρετε ποια είναι. Αυτό το κοριτσάκι, η Γκρέτα Σάντμπεργκ, διαβάσατε χθες τι έγραψε στο Twitter. Εγκαταλείπει το σχολείο για ένα χρόνο για να αγωνιστεί για το κλίμα. Ποιος, η 16χρονη, που θα ταξιδέψει πέρα από τον Ατλαντικό με ένα ειδικό σκάφος υψηλής τεχνολογίας από την Βρετανία τώρα σε 15 μέρες, στα μέσα του Αυγούστου, για να παρακολουθήσει τις συνόδους κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα. Είναι προσκεκλημένη στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο και στο Σαντιάγκο της Χιλής το Δεκέμβριο. Εγώ θα έλεγα ότι εάν είχα αυτό το κοριτσάκι και ήμουν γονιός, θα έπρεπε να πάω και να ισχυριστώ αυτό το πράγμα, έτσι, ότι θα πρέπει να πάω σε ψυχίατρο. Εντάξει. Καταλαβαίνετε δηλαδή που έχουμε φτάσει. Να εκμεταλλεύονται αυτά τα πράγματα. Και θα σας πω και ένα στατιστικό που βρήκα εχθές. Να κλείσουμε με αυτό. Μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Βάλτε το όνομα Γκρέτα Σάντμπεργκ, αυτό τον 16χρονο, που απλώς έκανε μία αποχή από το σχολείο για το κλίμα, έτσι διαμαρτυρόμενη, που έχει γίνει παγκοσμίως. Αν θα δείτε τις αναζητήσεις στο Google, είναι 37 εκατομμύρια αυτό το τελευταίο διάστημα. Ενώ ο Άλμπερτ Αϊνστάιν έχει 69 1.800.000 αναζητήσεις σε όλα τα δημοσιευμένο έργο του ή οπουδήποτε αναφέρεται το όνομά του. Και να σας πληροφορήσω ότι η νομπελίστρια του 1911, φανταστείτε σε όλο το διάστημα αυτό, έχει 20.500.000 αναζητήσεις. Κάντε ένα search στο Google και θα το διαπιστώσετε άμεσα. Καταλαβαίνετε που πάμε.